Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX Technologies, του τεχνολογικού επενδυτικού ομίλου με έδρα τη Νέα Υόρκη, κύριος Πάνος Ξενοκώστας, βρίσκεται στο συνέδριο σαν βασικός ομιλητής στην πρώτη ενότητα και έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Για δεύτερη φορά βραβευμένος στους 10 καλύτερους Ευρωπαίους επιχειρηματίες και μεγάλη τιμή το ότι είναι και από τον τόπο της Ισλαμίας. Έτσι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαρά που σας συναντάμε εδώ. Νομίζω ότι εμπνέεται πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Χαρά μου και εμένα πολύ μεγάλη και ελπίζω η επόμενη φορά να μην είναι στη Νέα Υόρκη αλλά να είναι στη Λαμία που έχω καιρό να πάω και μου έχει λείψει. Κύριε Ξενοκώστα, ας ξεκινήσουμε σχετικά με τον όμιλο της ONEX Technologies και τι αφορά, τι περιλαμβάνει. Είναι ένας όμιλος ο οποίος ξεκίνησε πριν 10 χρόνια από την Ελλάδα. Το 2004-2005 ήταν ουσιαστικά η πρώτη χρονιά. Στην Ελλάδα είναι ένας τεχνολογικός τομέας που δραστηριοποιείται στους τομείς ολοκληρωμένων λύσεων σε σχέση με το ICT, Information Technology, Telecommunications, στον κλάδο της αεροπορικής υποστήριξης και τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε επενδύσει και στην ανατεχνολογία. Πριν 2 χρόνια όμιλος με τη μεταφορά της έδρας στη Νέα Υόρκη επέκτησε πλέον και επενδυτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα επενδυτικό όμιλο που κάνουμε επενδύσεις παγκοσμίως και στην Αμερική και σε άλλες χώρες, σε διάφορους τομείς πλέον, δεν είμαστε μόνο στον τομέα της τεχνολογίας και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και με μεγαλύτερο ρυθμό να κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Είναι μια, αν θέλετε, μια ηθική υποχρέωση που αισθανόμαστε, που αισθάνομαι και εγώ, που κατάγομαι από την Ελλάδα, να μπορέσουμε να αλλάξουμε ουσιαστικά τη χώρα μέσα από τη σκληρή δουλειά και μέσα από τους νέους. Τους νέους εργαζόμενους και τη νέα γενιά που είναι τελείως διαφορετική από την προηγούμενη και δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, αλλά πιστεύω ότι οι καλύτεροι Έλληνες έρχονται. Και νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι οι Έλληνες διαπρέπουν στο εξωτερικό και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει πραγματικά να μας προβληματίσει να δούμε τι συμβαίνει εδώ και δυσκολεύουν τα πράγματα. Εδώ θα έλεγα ότι είναι ένα μείγμα καταρχήν κουλτούρας και παιδείας. Δυστυχώς δεν μας μάθανε από μικρούς ότι για να μπορεί μια χώρα να προοδεύει, γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να παράγει πλούτο και ο άλλος είναι να παίρνει δανεικά. Τα τελευταία 25-30 χρόνια έγινε ένα ράλι στο δεύτερο τρόπο, δηλαδή παίρναμε δανεικά και δυστυχώς οι επιχειρήσεις εκδιώκονταν ή φεύγαν και το αποτέλεσμα τα βλέπουμε. Τα ζούμε, τη λιτότητα που έχει επιβληθεί είναι επειδή ζούσαμε και ζούμε πλέον μόνο με δανεικά. Άρα ουσιαστικά αυτό πρέπει να αλλάξει είναι όλοι να καταλάβουμε ότι πρέπει να αγαπήσουμε τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, τους θέλουμε, δεν είναι κακοί άνθρωποι, δεν δαγκώνουν. Και αν υπάρχουν κάποιοι κακοί, θα τους αποβάλει το σύστημα από μόνο του. Άρα, το ένα έχει να κάνει με την κουλτούρα και το άλλο έχει να κάνει δυστυχώς με ένα κρατικό μηχανισμό ο οποίος είναι απαρχαιωμένος, δεν τόλμησε κανένας να κάνει τομές. Ακόμα και οι καλοί δημόσιοι υπάλληλοι που υπάρχουν, που δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί, χαραμίζονται μέσα σε ένα σύστημα αναξιοκρατικό, πολύ χαμηλά αμοιβόμενο και σε καμία περίπτωση αποτελεσματοκεντρικό. Άρα πρέπει να γίνουν τομές, πρέπει να βγουν νέοι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ σπουδαγμένοι που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα, να πάρουν τα ενία και να αλλάξουν ουσιαστικά το όλο σύστημα. Και επειδή αναφερθήκατε σε έναν τρελό επιχειρηματία ο οποίος πραγματικά θα επιδιώξει, θα βρει τον τρόπο και θα δώσει λύσεις και στα εμπόδια που αντιμετωπίζει, θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια από τα στοιχεία που πιστεύετε ότι ήταν αυτά τα οποία σας βοήθησαν να παραμείνετε αισιόδοξος, ψύχρεμος, όσες δυσκολίες και αν βρήκατε στην επιχειρηματική σας πορεία. Το πρώτο σπουδαίο συστατικό που θεωρώ ότι έχει ο όμιλός μας είναι η ομάδα του, είναι οι άνθρωποι του. Είναι όλοι οι πανάξιοι άνθρωποι, είναι η δεύτερη οικογένειά μου, είναι οι άνθρωποι που αγαπούν την επιχείρηση και την πηγαίνουν μπροστά και να είμαστε όλοι σίγουροι ότι το μοναδικό που μπορεί να κάνει ένας επιχειρηματίας μόνος του είναι να κλείσει την επιχείρησή του. Για όλα τα άλλα χρειάζεται κόσμο. Το άλλο είναι ότι όποιος θέλει πραγματικά να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις πρέπει να έχει πάρει απόφαση ότι θα θυσιάσει χρόνο την οικογένειά του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, θα θυσιάσει προσωπικό χρόνο, δεν υπάρχει προσωπικός χρόνος και θα πρέπει να είναι αποφασισμένος όσες φορές και να πέσει να σηκωθεί άλλη μια παραπάνω δηλαδή, να βλέπει όλα τα προβλήματα ως προκλήσεις και να είναι έτοιμος και ο ίδιος να αλλάξει και να γίνει καλύτερος. Γιατί στο τέλος της ημέρας η επιχειρηματικότητα έχει να κάνει με τη δημιουργία, έχει να κάνει με την πρόοδο, έχει να κάνει με την επανάσταση μέσα από την ανάπτυξη. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει κάθε μέρα να προσπαθείς ο ίδιος να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Πιστεύετε ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περάσουν στην παιδεία των νέων ανθρώπων, να αλλάξει η κουλτούρα, γιατί ίσως ενώ στην Αμερική το να κλείσει έναν επιχειρηματικό κύκλο και να ανοίξει έναν άλλον είναι κάτι το φυσιολογικό και το αναμενόμενο, εδώ θεωρείται ως αποτυχία.
Η αποτυχία σε άλλες χώρες επιβραβεύεται. Ξέρετε, υπάρχουν δύο είδη αποτυχίας. Η μία είναι ο κακόβουλος επιχειρηματίας, ο κακόβουλος οποιοδήποτε επαγγελματίας προκαλεί μια δόλια πτώχευση προκειμένου να υφαρπάξει χρήματα συμπολιτών του ή και του κράτους, ο οποίος πρέπει να διώκεται γιατί αυτό είναι ένα ποινικό αδίκημα και πρέπει να πάει εκεί που το ανήκει, δηλαδή στη φυλακή, και για να γίνει και παράδειγμα προς, αντιπαράδειγμα μάλλον για τους υπόλοιπους συμπολίτες. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και ο επιχειρηματίας που, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, μπορεί να αποτύχει, που δεν το έκανε δόλια. Αυτό έξω υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το αντιμετωπίσεις, και ο επιχειρηματίας θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά και η επιχείρηση η οποία βρέθηκε στη δίνη εν μιας κακής διαχείρισης να μπορέσει με ένα καινούργιο σχήμα να περισωθεί και να σώθουν και θέσεις εργασίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάθε φορά που κλείνει μια επιχείρηση χάνονται πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Από την άλλη, αυτό που πρέπει να διδαχθεί στα σχολεία από πολύ μικρή ηλικία είναι η αγάπη για το επιχειρήν. Αλλά και όχι μόνο για το επιχειρήν, αλλά για όλα τα επαγγέλματα. Πρέπει να ξαναπηγαίνουν, όπως γίνεται στο εξωτερικό πάρα πολύ συχνά, όλοι οι επαγγελματίες στα σχολεία, να λένε στα παιδιά ποια είναι η δουλειά του επιχειρηματία, ποια είναι η δουλειά του δασκάλου, ποια είναι η δουλειά του εφοριακού, ποια είναι η δουλειά του αστυνομικού, ούτως ώστε να καταλαβαίνουν τα παιδιά από πολύ μικρά ότι όλα τα επαγγέλματα είναι χρήσιμα, και όχι να βγαίνουν στην κοινωνία επηρεαζόμενοι από ειδωληψίες που μπορεί να έχει κάποιος καθηγητής ή κάποια προσωπικά τραύματα που μεταφέρει στα παιδιά. Άρα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά τις μικρότερες ηλικίες, και ό,τι κάνουμε τώρα θα το βρούμε μπροστά μας μετά από 20 χρόνια, γιατί ό,τι δεν κάναμε πριν 20 χρόνια το βρίσκουμε μπροστά μας τώρα. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Θα ήθελα να μας πείτε στο κομμάτι της καινοτομίας, επειδή ο όμιλος της ONEX Technologies πραγματικά καινοτομεί διαρκώς. Νομίζω είστε μπροστά στις εξελίξεις. Πώς το επιτυγχάνετε αυτό, ποια είναι τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να καινοτομεί κανείς με επιτυχία? Κοιτάξτε, η καινοτομία είναι, θα το έλεγα, είναι ένα σαν το ταξίδι του Οδυσσέα. Ξέρεις που θες να πας, που θέλεις να φτάσεις, που είναι ο προορισμός σου, η Ιθάκη. Το τι γίνεται ενδιάμεσα θέλει φαντασία, θέλει πολλές φορές να διορθώνεις την πορεία και θέλει να μην εφησυχάσεις ποτέ. Για να το πετύχεις λοιπόν, πρέπει να ρισκάρεις, όχι αλόγιστα, λογισμένο ρίσκο. Πρέπει να είσαι έτοιμος να εμπιστευτείς τους ανθρώπους, αλλά και άμεσα να διορθώσεις την πορεία που αυτή δεν βγάζει κάπου. Απ' την άλλη, πρέπει αυτά που κάνεις να διασυνδέονται συνέχεια με την αγορά, δηλαδή να κάνεις πράγματα τα οποία τα θέλει η αγορά και όχι πράγματα τα οποία απλά ικανοποιούν τον εγωισμό σου, τον εγωισμό των συνεργατών σου. Και ουσιαστικά να αλληλεπιδράσεις με αυτή. Απ' την άλλη, πρέπει να έχεις το βλέμμα σου και στον ανταγωνισμό, γιατί μαζί με εσένα τρέχουν κι άλλοι, και αυτοί που τρέχουν συνήθως όταν μιλάμε για καινοτομία είναι στο εξωτερικό. Και έτσι πρέπει να μάθουμε σαν Έλληνες, πρέπει να μάθουμε να αισθανόμαστε ανταγωνιστές αυτούς που είναι στο εξωτερικό και όχι αυτούς που είναι δίπλα στη γειτονιά μας. Αυτοί που είναι δίπλα στη γειτονιά μας είναι συναγωνιστές μας. Γιατί λειτουργούν στην ίδια αγορά με τις ίδιες συνθήκες, έτσι. Ακριβώς, και πρέπει να μάθουμε επιτέλους σαν Έλληνες να συνεργαζόμαστε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του DNA μας είναι η διχόνοια. Είναι ότι δυστυχώς το συμφέρον μας χωρίζει, γιατί να μας ενώνει. Και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις και ο φθόνος. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Έχουμε κάθε συμφέρον σαν Έλληνες, σαν πολίτες, να έχουμε δίπλα μας πετυχημένους και πλούσιους ανθρώπους, γιατί κάνοντας παρέα με αυτούς, μόνο να κερδίσεις έχεις. Το αντίθετο, αν φύγουν όλοι πλούσιοι και όλοι πετυχημένοι από την Ελλάδα, στο τέλος θα φάει ένας τον άλλο, δεν θα μείνει τίποτα. Και ας πάμε λοιπόν με αφορμή τη συζήτηση για την καινοτομία στην Κλώνατεκ. Είναι μια νέα δραστηριότητα και με χαρά ακούμε ότι θα είναι η εγκαταστάσεις στη ΒΥΠ Ελαμίας. Πειραματικά τα πρώτα βήματα ξεκινήσαμε πριν κάποια χρόνια, έχουμε επενδύσει ήδη αρκετά εκατομμύρια, και τη βιομηχανική παραγωγή, τεχνολογική, για να πάμε στο επόμενο βήμα, την ξεκινήσαμε στη Λαμία. Έχουμε κάνει μια σοβαρή επένδυση. Είναι ίσως το πιο εξελιγμένο, αυτή τη στιγμή εξελιγμένη βιομηχανική μονάδα στην παραγωγή νανοηλικών στην Ευρώπη. Έχουμε δρόμο βέβαια ακόμα μπροστά, αλλά εμείς είπαμε να το κάνουμε στη Λαμία. Ο λόγος είναι προφανής, δεν είναι αντικειμενικά τα κριτήρια, δεν είναι τελείως υποκειμενικά. Πιστεύουμε ότι τέτοια βήματα πρέπει να γίνουν. Η επαρχία πρέπει δειλά-δειλά να αρχίσει να γεμίζει από τέτοιες τεχνολογικές εταιρείες, και ειδικά για τη Λαμία που είναι σε ένα σημείο στρατηγικό. Θα πρέπει να γίνουν βέβαια πολλά. Δεν αρκεί, ένας κούκκος δεν φέρνει την άνοιξη, λένε στα χωριά μας. Εμείς θα ανοίξουμε τα χέρια μας, την αγκαλιά μας και με την τοπική κοινωνία και με τις αρχές, να δούμε πώς μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε για να γίνουν και άλλα τέτοια.
και ευελπιστούμε να πάει καλά και θα πάει καλά, γιατί θα τα αφήσουμε να μην πάει καλά. Και είναι πολύ βασικό το κομμάτι των συνεργειών που λέτε, διότι έχετε κάνει μια πολύ σοβαρή ομάδα επιστημόνων, έτσι, και με πρώτη συνεργασία στο Δημόκρατο, αυτό σημαίνει ότι επενδύεται στην επιστημονική γνώση και είναι πολύ σημαντικό. Επενδύουμε πολύ σοβαρά και μάλιστα είμαστε και πολύ αναγνωρισμένοι και στην Ευρώπη αλλά και, και στον υπόλοιπο κόσμο, καθώς συμμετέχουμε σε πάρα πολλά διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Έχουμε συνεργασίες με 17 διαφορετικές χώρες, με περίπου 30 πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως, με ένα σωρό βιομηχανικούς συνεργάτες. Οπότε, αν θέλετε, βλέποντας και όλοι αυτοί και μόνο που στην προσούρα της Glonatech η έδρα είναι στη Λαμία, είναι μια διαφήμιση την περιοχή και όλοι ρωτάνε αν η Λαμία είναι η Αθήνα. Και αρχίζουμε και εξηγούμε. Οπότε ουσιαστικά το ένα παρασύρει το άλλο. Και γι' αυτό σίγουρα θα πρέπει να επιβραβεύεται η υγιής επιχειρηματικότητα, γιατί ανθίζει, έτσι. Και λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για όλους. Ξέρετε, τη μόνη επιβράβευση που θέλει ένας επιχειρηματίας είναι να του χαμογελάς και να τον θεωρείς ότι προσφέρει στον τόπο σου. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω, ούτε πυροτεχνήματα, ούτε τίποτα άλλο. Απλά την αγκαλιά και να καταλάβουν όλοι ότι οι επιχειρηματίες κάνουν αγώνα. Επιχειρηματίας δεν είναι ένας άνθρωπος που κάθεται όλη τη μέρα μπροστά στο τζάκι του και πίνει το ουίσκι του και τρώει τα χρήματα που βγάζουν οι άλλοι. Σωστός επιχειρηματίας δεν κάθεται καθόλου στο σπίτι του και τρέχει όλη την ημέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τα επόμενα σχέδια λοιπόν, τα άμεσα ποια είναι, μπορείτε να μας τα αποκαλύψετε? Είναι πολλά, έχουν να κάνουν με επενδύσεις σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα. Ακριβώς δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, αλλά έχουν να κάνουν με πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν στην Ελλάδα έχει να κάνει από κυβερνητικές αποφάσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε και βλέπουμε ότι και η σημερινή κυβέρνηση έχει αντιληφθεί τη σπουδαιότητα των επενδύσεων. Άρα θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα κάνουμε πολύ ωραίες και ευχάριστες εκπλήξεις. Από εκεί και πέρα προχωράμε και πολλά πράγματα στην Αμερική και στην περιοχή. Δεν υπάρχει όριο. Θα διεκδικήσετε μάλλον και την τρίτη χρονιά να είστε στους 10 καλύτερους Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Προς στιγμή είναι ο τελικός για την ανάδειξη του πρώτου. Είναι 27 Μαΐου στο Λονδίνο, οπότε δεν έχουμε τα αποτελέσματα. Οπότε θα δούμε εκεί αν υπάρχει κάτι καλύτερο. Το δύσκολο είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας κριτής, ενώ από τους άλλους συναδελφούς υπάρχουν κριτές από τις ίδιες χώρες, αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει διαφημίζεται η Ελλάδα, και αυτό έχει σημασία, και ο πανταχού ελληνισμός, και τη σημασία έχει να κρατάμε ψηλά τη σημαία. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.